καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ πεθαίνω με την Κατερίνα, η οποία ξεκινάει το θέμα το πρωί και είναι σε μια φάση. Α, ο φίλος μου Άκης τώρα θα γίνει χαμούλης, θα έχει κάνει δήλωση. Ναι. Μαθαίνει τα μαύρα τα μαντάτα ότι δεν έχει μιλήσει ο Άκης, ναι. Και ξαφνικά από εκεί που είναι η Κατερίνα η φίλη, γίνεται η Κατερίνα ο Κέδερος. Εγώ πάντως δεν θα το έβλεπα, ας πούμε, προσβλητικά το να μην μιλήσει ο Άκης, ας πούμε. Επειδή και εγώ και εμένα είναι φίλος μου Άκης και το ξέρω. Ξέρω ότι δεν του αρέσει να μιλάει. Αν πηγαίναμε και δεν μίλαγε στην κάμερά μας. Ξέρεις πώς σκέφτηκε ο Άκης όμως. Πώς. Μπορεί να έχει δει στην εκπομπή, να είπε ότι αυτοί όταν κάποιος κάνει μια σύνδεξη τον κράζουνε, γιατί να δηλώσω, να κάνω εγώ δηλώσεις. Εσύ μιλάς τώρα εκ πείρας. Εγώ μιλάω εκ πείρας, ναι. Επειδή έχεις δώσει συνέντευξη στην καινούργια και μετά σε έχουν κράξει. Όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές. Όσες φορές έχεις μιλήσει στην καινούργια σε κράζουνε. Τι λένε δηλαδή. Διάφορα πράγματα. Διάφορα καλώς είναι τα πράγματα, αλλά δεν κρατάω κακία εγώ σε κανέναν. Οπότε ο Άκης κάτι θα είδε, μάλλον για να μην. Μ' αρέσεις πρώτα απ' όλα με αυτό το σχόλιο που κάνεις. Πρώτον, δεύτερον, ο Άκης γενικά δεν μιλάει. Το ξέρεις αυτό για τον Άκη. Αν είσαι και φίλος του λίγο, το ξέρεις. Δεν θα παρεξηγηθείς άμα δεν μιλήσεις στην κάμερα. Εντάξει, μπορεί και την ώρα να είχε θέματα. Κοίτα να δεις όμως, επειδή καταλαβαίνω και την Κατερίνα από τη μεριά της. Ότι έχεις να κάνεις μια εκπομπή η οποία βασίζεται σε αυτό ακριβώς το κόνσεπτ. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό. Χρειάζεσαι έχεις... δηλώσεις. Και όχι μόνο αυτό, σου έχουν ζητήσει και έχει στείλει μια κάμερα εκεί για να καλύψεις το γεγονός. Και βασίζεσαι και σε ανθρώπους που ξέρεις, ας πούμε, μια κουβέντα παραπάνω. Όταν βρίσκεις αυτοί που ξέρεις, ξαφνικά κολλάνε και δεν μιλάνε. Είναι λίγο. Εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό που λες, αλλά απ' την άλλη τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ μπορεί να έχω πάει κάπου κάποια στιγμή και να μην έχω διάθεση να μιλήσω ή να έχει τύχει να έχω πάει σε πολλά. Επειδή γιατί είναι... μπορεί να έχει τύχει, ας πούμε, να έχω πάει σε πολλά κοντά και να τα έχω πει και κάθε φορά να λέω τα ίδια και μετά να λέω, παιδιά, εντάξει, να μην τα πούμε τώρα. Τα πούμε και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε και στήθηκε για να σου πάρει συνέντευξη. Συμφωνώ σε αυτό που λες, απόλυτα, αλλά να μην παρεξηγηθούμε τώρα γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ο Κωνσταντίνος σήμερα, τι του έχει συμβεί γενικά και ένας διπολισμός. Ένας διπολισμός γενικά σε όλους μας. Δηλαδή, ποιή προσωπικότητα. Να ρωτήσω κάτι με παιδιά. Κατάλαβες τώρα. Όλα αυτά έγιναν με αφορμή τα χθεσινά σχόλια που έκανα πολύ χαριτωμένα. Τώρα άλλο πως είναι οι τίτλοι στα sites και άλλο. Ότι ρε Άκη μου, εγώ που σε αγαπάω, εγώ που σε εκτιμάω, μίλησε μας λίγο. Και να σου πω γιατί ήθελα τον Άκη να μιλήσει. Γιατί εγώ καταρχάς να σου πω ότι με τον Άκη τα έχω μια χαρά. Και μιλάμε και έχουμε τέλειες σχέσεις και έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία και, και εκτιμάμε πολύ ένα τον άλλο και αυτό δεν αλλάζει. Επειδή είπα την άποψή μου μια φορά και ο Άκης θα πει την άποψή, θα παρεξηγηθώ. Αλλά ο Άκης. Δεν είναι ένας Μαϊντανός ο οποίος πηγαίνει κάθε εβδομάδα σε events και αν δεν μου μιλήσει, δεν με νοιάζει κιόλας. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σπάνια εμφανίζεται. Βέβαια. Και όταν μιλάει, πουλάει κιόλας. Όταν κάνει δηλώσεις ο Άκης, πουλάει. Και όλοι στην εκπομπή τους θέλουν ένα πρόσωπο σαν τον Πετρετζίκη να μιλήσει για να πουλήσει. Σας το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, δεν πουλάνε ο Άκης. Με αφορμή όμως τον Άκη, ο Βασάλος στεναχωρήθηκε, ας πούμε, και μας τηλεφωνεί. Ρε παιδιά, δύο λεπτά, γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εγώ τον Βασάλο. Μίλησε ποτέ, πήγα εγώ να πάω συνέντευξη στον Βασάλο. Έχω κάνει εγώ συνέντευξη στον Βασάλο. Έχει μία, έχω κάνει δύο φορές. Όταν έχουμε δηλώσεις, δεν είναι συνέντευξη. Κάποιες δηλώσεις. Γιατί τώρα αρχίζει και μαθαίνει ο Κωνσταντίνος να το εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ναι, μωρέ, συνέντευξη. Δεν ξέρει. Ναι, μωρέ, όχι, είναι ευγενικό παιδί. Το δηλώσει ότι είσαι σε ένα backstage και έρχεται ο δημοσιογράφος και λες πέντε πράγματα. Η συνέντευξη είναι έρχεται ο δημοσιογράφος, όπως αυτό που είναι με τη Ζάφη Μπόκοτα. Σου ανοίγει το σπίτι, ένα χώρο και μιλάτε γενικότερα. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Σε ένα πάνελ μια εκπομπή, όπως και εσείς λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, Ντορέτα μου και ο Δημήτρης Ομιλιόγλου, υπό τις οδηγίες του Παύλου Σταματόπουλου, του εξαιρετικού αρχισυντή, χωρίζεστε σε ένα θέμα. Τι σημαίνει χωρίζεστε? Δεν μπορείτε όλοι να λέτε πόσο ωραία είναι η Κατερίνα. Είναι η διάφορα. Κάποιοι θα την πούν για άσχημη με την Κατερίνα. Πρέπει λοιπόν κάποιοι να διαφωνήσετε με την Κατερίνα. Έτσι και εμείς εδώ λοιπόν τα βλέπουμε ένα θέμα. Δεν έχουμε, σε πολύ λίγα θέματα έχουμε και οι πέντε την ίδια γνώμη. Όπως τα λες. Που βάζουμε θερμόμετρο. Και δεν είναι στημένο. Δεν είναι στημένο. Είναι λογικό. Και γι' αυτό και. Συνθέτω και με διαφορετική προσωπικότητα. Κάτι, μπορώ να πω κάτι στην προκειμένη περίπτωση για τον Δημήτρη Μιλόγλου, το καταλαβαίνω, γιατί είναι δημοσιογράφος. Μια χαρά είναι ο Μιλόγλου. Και έχει περάσει βεβαίως και από ραδιόφωνα και από τέλος πάντων. Είναι και πολύ καλό παιδί. Πάντως είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι παρουσιαστής. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό, αλλά εν τη διάρκεια περιπτώσει έχει περάσει από δημοσιογραφικά μετερίζια. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Πρόσεχε, δεν θα πει πάλι τον Βασάλο, μην έχουμε παραπάνω. Μετά λέει και πάρα πολύ. Ναι, μετά λέει και ρούχα. Δεν λέει Τζόρτζια και Τζόρτζια. Θέλω να πω την άποψή μου όμως πάνω σε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί θα περιμένει ο Βασάλος. Συγγνώμη, να ολοκληρώσει η Τζόρτζια, καλέ με την αφήνεια. Θέλω λοιπόν να πω το εξή. Άλλο να είσαι δημοσιογράφος, σε ενοχλεί όταν πηγαίνεις σε ένα event, στέλνεις κάμερα
και προσπαθείς να πάρεις κάποια δήλωση για να έχεις και μία άποψη για το συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί έχεις πει για τα επαγγελματικά του, τον έχεις εξυψώσει, έχεις μιλήσει για τις εκπομπές του, τον έχεις κάνει θεό. Εντάξει, παιδιά, μην ξαναπιάσουμε λοιπόν το θέμα του Άκη. Όλα δεν μιλάω καλά για τον Άκη, μιλάω γενικότερα. Να, όταν όμως είσαι παρουσιαστής. Όταν και εμένα ο κόσμος το ξέρει πια. Βεβαίως. Εγώ εδώ πέρα δεν υπεσποιούμαι. Λέω την άποψή μου με ευγένεια πάντα, γιατί δεν έχω υπάρξει ποτέ, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει από το σπίτι μου. Με ευγένεια κάτι δεν μ' αρέσει, το πω με πολύ ευγενικό και γλυκό τρόπο. Ποτέ δεν, γιατί διάβαζα κάτι που σε έκραξε. Δεν έχω κράξει κανέναν. Δεν το έκραξε λοιπόν, καθόλου. Ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα, παιδιά. Θα πάμε στον Γιώργο Λιάγκα. Ο οποίος.